Έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα να δούμε την επιστολή που έφτασε σήμερα από τον Όλι Ρεν, με την οποία αντίθεται θέμα και για παρέμβαση. Για τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου σε βάρος του διοικητή και θέτουν θέμα παραβίασης της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση παρέμβαση στα της Κεντρικής Τράπεζας. Νομίζω αυτή είναι η επικαιρότητα σήμερα και αυτό βέβαια, από αυτού θέλω να εστιάσουμε την προσοχή μας και να επαναλάβω στον κοσμό ότι το Δικαστήριο Λεμεσού σήμερα το πρωί εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Αθανάσιου Φανίδη, του τέος διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Με ό,τι αυτό σημαίνει, είναι ιδιωτική αγωγή στο Δικαστήριο Λεμεσού, όπως υπήρχε και στην ΠΑΦΟ, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο κ. Φανίδης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είναι στο εξωτερικό, δεν είναι στην Κύπρο. Κύριε Φουλά, έχω μια αναπορία, αν μπορείτε να μου τελειώσετε ως δημοσιογράφος. Αν ξέρω, βεβαίως, αν μπορώ. Ο τέος Γενικός Εισαγγελέας είχε αναστείλει σε ιδιωτική υπόθεση την ποινική δίωξη σε βάρος του κυρίου Ορφανίδη στην ΠΑΦΟ. Και μάλιστα αυτό έγινε αφορμή για να ζητά τώρα και ο κύριος Γενόπουλος και ο κύριος Μπουλούτας την ίδια αναστολή. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Έχετε πληροφορηθεί οι δημοσιογράφοι ποια είναι η αιτιολόγηση αυτής της αναστολής? Γιατί προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν υπάρχει πληροφόρηση. Γιατί ανεστάλλει σε εκείνη την περίπτωση η ποινική δίωξη στην ιδιωτική υπόθεση? Δεν έχω πληροφορηθεί, κύριε Χαραλαμπίδη, όπως ούτε κι εσείς. Ξέρω όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην δίκη, στη Λεμεσό, έλεγαν ότι αφού απαλλάχθηκε στην ΠΑΦΟ, ενδεχομένως θα ακολουθεί η ίδια πεπατημένη και στην Λεμεσό. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Χθες λοιπόν το ένταλμα σύλληψης για τον Αθανάσιο Φανίδη, 14 Νοέμβρη, η επόμενη δικάση μας, στην οποία εικάζω ότι θα είναι εδώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε οικειοθελώς είτε με το ίδιο. Κύριε Λουκά, κατέθεσαν και έφυγε κύριος. Μάλιστα. Και κανένας δεν το άγγιξε. Λοιπόν, κύριε Λουκά. Όταν κάνουμε ερευνητικές που δεν έχουν εξοδοντιασμένες, κυρία Κυριακίδου, αυτό λοιπόν, θα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στα σημεία έχουμε που έθεσε ο κύριος. Ποινικούς ανακτούντες διορισμένους. Ζαχαρίου. Εφτά ποινικούς ανακτούντες. Ωραία. Θα ξεκινήσω από εδώ. Από την πρώτη στιγμή, κύριε Φουρλά, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών ζούμε ένα θρίλερ. Ξέρετε τι ψυχραιμία χρειάζεται να τους βλέπεις να παρελάβουν απέναντί σου, με θράσος να σε προκαλούν και να μην τους έχει ακουμπήσει κανένας? Από την πρώτη στιγμή η θέση μας εμάς ήταν δεδηλωμένη ότι έπρεπε να είχαν διοριστεί ποινικοί ανακριτές. Ανταυτού, το οποίο έγινε στην πορεία, χάσαμε χρόνο με μια διερευνητική επιτροπή η οποία αποδείχθηκε και παράνομη στο τέλος και μας κοροϊδεύαν για μια εβδομάδα ότι είχα γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα που δεν είχαν. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής όλης της καθυστέρησης? Οι πραγματικοί εγκληματίες, γιατί για τις τράπεζες πληρώνει ο κόσμος σήμερα, να έχουν φύγει μισή από την Κύπρο, να έχουν σβήσει τα αρχεία των τραπεζών και να προσπαθούμε τώρα εμείς να στήσουμε με τους ποινικούς ανακριτές που διορίσαμε με καθυστέρηση 6 μήνες, 7 μήνες, να προσπαθούμε να στήσουμε υποθέσεις στα δικαστήρια. Η δική μου ήταν και του κόμματος μου είναι ανέκαθεν ξεκάθαρη. Διαφάνεια, όποιος έφταξε να πληρώσει όπου και αν ανήκει. Όμως, πρέπει να πω και το εξής: δεν θα σκοντάψουμε σε κόμματα. Εμένα με φόβησε. Σε πολιτικούς. Και σε πολιτικούς. Εμένα με φόβησε η αντιπαράθεση που παρακολούθησα μεταξύ του κυρίου Φρίξου Κουλέρμου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, όταν ο δεύτερος διέψευδε συλλήψεις που αφορούσαν σε άτομα που πρόσκυνται στο Δημοκρατικό Συναγερμό και αναγκάστηκε να του γράψει ολόκληρο άρθρο στην εφημερίδα του για να τον εξαναγκάσει να του συλλάβει. Τώρα έχει πει τα 230.000 στο ΑΚΕΛ Λάρναγκος. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να πω. Αφήνω τη δικαιοσύνη να κάνει. Πού να τρέπεται ο κόσμο σε δικό σου στο τέλο τη ημέρα? Αυτό να αφήνετε καλύτερα για το τέλο είναι. Κύριε. 234.000 από τον ίδιο στο ΑΚΕΛ. Μία να ελέγξει αυτέ τι 234 και μπορεί να χρειαστεί να απολογηθεί στο τέλο. Ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ έχει παραδεχτεί ότι έχει χουμπληγεί θεσμοί και το ήθος και η εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο για το ΑΚΕΛ. Άρα, το παραδέχεται. Κάθαρση χωρίς χρώμα, κύριε Φουρλά. Μπορούμε να δούμε αυτό. Αυτή είναι η δικά μας απέτηση του λαού, κυρία Χαναλίδου. Εμείς το ξεκινήσαμε. Θέλουμε να δούμε φυλακή. Εμείς το ξεκινήσαμε. Εσείς τι κάνετε τώρα? Ανεξαρτήτως χρώματος. Να πω και κάτι άλλο. Εδώ είναι προκλητικό. Από τον λογαριασμό του κυρίου Ζολότα που πληρώθηκε το 1 εκατομμύριο, είναι πολύ πιθανόν και άλλα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα να έχουν πληρωθεί. Διερωτώ με αν αυτός ο λογαριασμός μέχρι σήμερα έχει ανοίξει ή έχει ζητηθεί από τη ΜΟΚΑΣ να ανοίξει.